Έχουν περάσει 4 χρόνια από την ημέρα που, όπως αποδείχθηκε, δολοφονήθηκε ο γιος σας, ο Μάριος ο Παπαγεωργίου. 4 χρόνια που δώσατε, αλλά και εξακολουθείτε να δίνετε αγώνα για τη δικαίωσή του. Περνάω μια μαύρη ζωή. Πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και εύχομαι ο Θεός να τους φωτίσει όλους αυτούς, όποιοι είναι, και αυτοί που είναι μες στη φυλακή και αυτοί που είναι πίσω από αυτούς, και όποιοι τους υπερασπίζονται και τους ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που τους βοηθάνε και τους κρύβουν, να μιλήσουν. Μια κουβέντα να πούνε, που τον έχουν πετάξει, τίποτα άλλο. Είναι πολύ σκληρό πράγμα, 4 χρόνια να κάνεις, να κάνεις έτσι. Και να μιλάς μια φωτογραφία και με τον Θεό, είναι πολύ δύσκολο. Εύχομαι κανείς να μην το βιώσει αυτή, καμιά μάνα να μην το βιώσει αυτό το πράγμα. Διότι και αυτοί είναι γονείς και αυτοί έχουν παιδιά και δεν νομίζω να περνάνε καλά. Να έχουν δηλαδή, δεν ξέρω πώς αισθάνονται, αυτοί δεν πρέπει να είναι άνθρωποι. Δεν πρέπει να είναι άνθρωποι, κάτι άλλο πρέπει να έχουν μέσα τους. Ανθρωπιά δεν έχουν. Το λέω επίσημα και μέσα από την τηλεόραση ότι δεν πρόκειται να εκδικηθώ κανέναν. Ναι. Ο Θεός θα τους εκδικηθεί όλους όπως και τους εκδικηθεί τίποτα άλλο. Δεν θέλω τιμωρία κανενός από μένα ή από οποιονδήποτε άλλο. Από εκεί πάντα βρω τιμωρία τους. Με τον φερόμενο εγκέφαλο της απαγωγής, είχατε κάποιες οικογενειακές φιλικές σχέσεις. Έκτοτε από τη στιγμή που καταδικάστηκε και από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, τον πλησιάσατε, το ρωτήσατε γιατί δεν μου λες την αλήθεια που είναι το παιδί. Ούτε τον πλησίασα, ούτε τον πλησιάζω. Με πιάνει αναγούλα και μόνο που τον σκέπτομαι. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που σε έλεγε αδελφή μου, που σε αγκάλιασε φίλε και σε έλεγε είσαι αδελφή μου, είσαι της οικογένειας μου, έχω το γιο μου, να φερθεί έτσι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι απεδείχθηκαν των υστέρων ότι φερθήκανε πονηρά. Προγραμματισμένα. Ένας άνθρωπος που βγαίνει 7 χρόνια μέσα στο ιατρείο, ένας άνθρωπος που τρώμε μαζί πάνω από 7 χρόνια, που ήταν του γαμπρού μου πελάτης, της αδελφής μου. Λέγαμε καλημέρα, ερχόντουσαν και τους εξήγαζαν στο ιατρείο. Και τα παιδιά τους και αυτοί, και να φερθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ποτέ δυνατόν. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Αυτοί βαδίζανε μόνο ύπουλα. Πράγμα που εγώ με την αθώα μου καρδιά δεν μπορούσα να τους καταλάβω. Ακόμη και τώρα δεν μπορώ να δυναθώ ότι υπάρχει άνθρωπος που δουλεύει έτσι με μηχανή τέτοια. Με τον βασικό κατηγορούμενο για την δολοφονία του γιού σας, τι σχέσεις είχε ο Μάριος Παπαγεωργίου, ήταν κοντά? Τον είχε σαν πατέρα του. Του μίλαγε πάνω από 10 φορές την ημέρα. Τον έλεγε γιο του. Τον είχε μέσα στην καρδιά του ο Μάριος. Μαζί πηγαίνανε για τα αυτοκίνητα, γιατί ο Μάριος είχε αγάπη για τα αυτοκίνητα, είχε αγάπη για το ψήσιμο στο μπάρμπικιου. Πηγαίναμε τις Κυριακές σπίτι τους και αυτοί ανεβαίνανε πάνω στα ράτσα και ψήνανε μαζί. Κουβεντιάζανε, μιλάγανε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τον έβλεπε σαν θύμα και ότι θα τον σκότωνε για να του πάρει τα λεφτά. Αυτοί νομίζαν ότι εγώ ήμουν τράπεζα και έβγαζα λεφτά συνέχεια. Τα ίχνη του Μάριου χάθηκαν στις 9 Αυγούστου του 2012. Εκείνη την ημέρα, τι ώρα έφυγε ο Μάριος από το σπίτι? Γύρω στις 8 παρά περίπου. Κοιμήθηκε το παιδί για λίγο και μετά έφυγε. Και από τότε με πήρε γύρω στις 10 παρά τηλέφωνο να μου πει ότι είναι καλά. Του λέω έχουμε φαΐ να φας το βράδυ. Ναι, μου λέει θα αργήσω. Τον είδατε να μπαίνει στο αυτοκίνητο, και να φεύγει? Φυσικά. Έφυγε και πάντα όταν πηγαίναμε στο διακοφτό, έφυγε με τους φίλους του. Είχε πολλούς και καλούς φίλους ο Μάριος στο διακοφτό. Πού σας είπε ότι θα πήγαινε εκείνη την ημέρα? Στο Αίγιο, στο φίλο του τον οδοντίατρο. Είχε δεχθεί κάποιο τηλεφώνημα πριν φύγει από το σπίτι? Δεν το ξέρω, ούτε ξέρω πού είχε τηλεφωνήσει, αν είχε τηλεφωνήσει. Δεν το γνωρίζω. Ήταν ανήσυχος? Όχι, ήταν ήρεμος, δεν είχε καθόλου ανησυχία. Ίσα-ίσα, όπως πάντα, γεια σου Μανδλό, σ' αγαπώ και σε λατρεύω. Και σηκώθηκε και έφυγε, τίποτα άλλο. Πότε αρχίσατε να ανησυχείτε? Όταν με πήραν τηλέφωνο την πρώτη φορά και μου είπαν, μπορεί να μην τα θυμάμαι ακριβώς, κυρία μου, τους του γιο σας δώνουμε 4 χρόνια καθαρό πράγμα και μας χρωστάει 620.000.
Εγώ τα χάσα. Τέτοιο πράγμα ξέρω ότι ο Μάριος είναι ούτε καπνίζει ούτε πίνει. Μια μπυρίτσα θα πει με τους φίλους του. Του λέω θα πάω στην αστυνομία. Τι είναι αυτά που λέτε και κλείνω το τηλέφωνο. Όταν πλέον το άνοιξα για να ξαναπάρω εγώ το Μάριο, είχαν ανοιχτή τη γραμμή και ακούσαν στις φωνές. Μετά από λίγο ξαναπαίρνω το Μάριο και ήταν το τηλέφωνο του κλειστό. Αφήστε λέει το μήνυμά σας. Εκεί άρχισα να ανησυχώ. Τι ώρα έγινε αυτό? Τρεις παρά. Τα ξημερώματα, ναι. Οπότε από εκεί πέρα άρχισα να τρώνε τα φίδια. Λέει και εγώ τι γίνεται. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ο άνθρωπος που είναι στη CIA, ο αδελφός μου, ο πατέρας του Μάριου, είναι ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει. Αυτός είναι μέσα στα πράγματα και τους αστυνομικούς τους γιους. Είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Οπότε πήρα τηλέφωνο σπίτι του. Και πριν το χτυπήσω, μου το σήκωσε η και μου είπε ότι όταν ζήτησα τον άντρα της, μου λέει δεν είναι εδώ. Το πρώτο που έκανα, να πάω να τη δω. Να πάω στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δικοί μου άνθρωποι, υποτίθεται, οι οποίοι με αγαπούσαν, τους αγαπούσα, αγαπούσαν το παιδί μου, ήταν ο πατέρας του παιδιού μου, γιατί έχω χωρίσει πολλά χρόνια και θα με βοηθήσει. Και ήταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στα πράγματα. Διότι είναι στη CIA, είναι στους Αμερικάνους στρατηγούς που έρχονται κάθε φορά, κάθε χρόνο στην Αθήνα και αλλάζουν. Έτσι ισχυριζόταν τουλάχιστον. Έτσι μας έλεγε. Σας είχε αφήσει αυτό να μου, όχι πιστεύω, μου τα έλεγε, τα έλεγε σε μένα και στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να πάτε, να επιστρέψετε στην Αθήνα και να πάτε στο σπίτι να βρείτε τους ανθρώπους που πιστεύετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτή την υπόθεση. Διότι ήταν οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι. Πώς τους είδατε, πώς ήταν όταν τους επισκεφτήκατε στο σπίτι? Τίποτα, ήρεμη. Η γυναίκα του ήταν και αυτός ήταν πολύ ήρεμη και μάλιστα άρχισαν να μου λένε ότι δεν έχει τίποτα. Τον είδε, λέει, ο γιος μου η προηγούμενη στην παραλία με γκομενάκι. Και ότι τώρα μην ανησυχείς γιατί τα πει απαγωγής. Τα παιδιά τα έχουν στα όπα-όπα, τους έχουν και σοντονάκια καθαρά και σοβρακάκια και τσιγαράκια. Και του λέω πώς το καταλαβαίνεις αυτό, πώς το ξέρεις, το αισθάνομαι. Το αισθάνομαι, λέει αυτό. Δεν έχει, το παιδί δεν έχει τίποτα. Και ότι τα χρωστάει τα λεφτά. Λέω πώς τα χρωστάει, αφού ο Μάριος δεν καπνίζει. Ο Μάριος δεν πώς τα χρωστάει. Είναι δυνατόν να χρωστάει ο Μάριος λεφτά? Επιβεβαίωναν επί της ουσίας τα όσα σας είπαν, ναι, οι άνθρωποι που σας είχαν τηλεφωνήσει απαγωγή για τα λίτρα. Δεν είναι λίτρα, λέει, αλλά είναι χρωστούμενα. Δεν είναι λίτρα. Δηλαδή επιβεβαίωναν αυτό και με βουτώνησαν και οι δύο και ο καθένα χώρια να μην ανακάτεψω την αστυνομία. Όταν τους είπα να πάω στην αστυνομία, να μην την ανακατέψω, διότι είναι ρουφιάνοι στην αστυνομία, συνεργάζονται με τους έμπορους ναρκωτικών και θα το σκοτώσουν το παιδί. Σας είχε πει κάποια φράση η σύζυγος του εγκεφάλου που σας προκάλεσε έντονα έτσι, ανησυχία? Πολλές φορές μου έλεγε ότι ο Μάριος είναι πολύ καλά, ότι είναι χαρούμενος, ότι έχει τον κομμενάκι, το τσιγαράκι του και σε κάποια από τις φορές που μίλησε μου λέει καλά και τον θες όπως και να είναι, έτσι το θέλω όπως και να είναι. Αρκεί το παιδί μου, τι λέω, θέλω. Να μου το φέρεις όπως και να είναι. Πού να φανταστώ εγώ το όπως και να είναι, θα θεωρούσα ότι είναι νεκρό, ότι το είχαν σκοτώσει από την πρώτη στιγμή και ότι τον ήθελα όπως και να είναι. Δεν τη ρωτήσατε, μα πώς μπορείς να είσαι τόσο σκληρή μαζί μου, πώς μπορείς να εκφράσεις αυτόν τον τρόπο? Γιατί τις λέω, καλά, πώς τα καταλαβαίνεις, πώς μου λέτε, έχω διάστηση και τα αισθάνομαι. Και άλλη μια φορά που της είπα ότι μου στείλανε από την Κρήτη λεφτά και ότι τα έχουν προσημειώσει, σηκώθηκε ο κύριος επάνω, βροντάει το χέρι στο τραπέζι και μου λέει, και ποιος σου είπε να το κάνω αυτό? Εγώ παρετούμε. Και γυρίζει η κυρία και του λέει, ναι, παρατηθείς. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις. Να παρετηθεί από τι? Να βρει το Μάρι από την υπόθεση, από την υπόθεση. Να παρατηθείς, λέει. Για ποιο λόγο, τους είπα εγώ να κάνω αυτό το πράγμα?